Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, λοιπόν, παραμένουμε εδώ στο γήπεδο του Ημιτού, στην προπόνηση του Θρίαμβου Αθηνών. Μαζί μας τώρα ένα από τα τελευταία και καινούρια μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, ο Γιώργος Οκάρκος. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πώς πήρες την απόφαση πρώτον, μετά από 4 χρόνια, να αποχωρήσεις από τον Πανιώνιο Κεσαριανής? Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πανιώνιο Κεσαριανή, στη διοίκηση, το τεχνικό team, τους συμπαίκτες μου. Ήταν ωραία χρόνια αυτά τα 4, αλλά νομίζω ήρθε η ώρα να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Ήταν και θέμα προπονήσεων, δεν προλάβαινα. Και λόγω κάποιων φίλων, συμπαικτών εδώ πέρα και κάποιων παραγόντων απ' έξω, αποφάσισα να έρθω στο Θρίαμβο. Γίνεται μια καλή προσπάθεια και πιστεύω ότι και εδώ θα είναι ανάλογη χρονιά όπως πέρυσι με τον Πανιώνιο. Βοήθησε στον Πανιώνιο να ανέβει στη Β' κατηγορία. Ήρθες να βοηθήσεις και το Θρίαμβο να ανέβει και αυτό στη Β' κατηγορία. Εντάξει, ο καθένας όσο μπορεί. Υπάρχει ήδη πολύ καλό υλικό, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Ήρθα και στο κύπελο και τους παρακολούθησα την πρώτη αγωνιστική με την Κεσαριανή. Φαίνεται ο κότς ότι κάνει πολύ καλή δουλειά, το τεχνικό team και η διοίκηση προσπαθεί. Πιστεύω, εντάξει, η διοίκηση δεν μας έχει θέσει γραμμή για άνοδο. Νομίζω αυτό είναι και το σωστό, θα τα απολαύσουμε και άμα βγει, ευελπιστούμε να τα καταφέρουμε. Πώς είσαι τόσα χρόνια αγωνίζεσαι, Γιώργο, πώς βλέπεις το πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας, το επίπεδο του πρωταθλήματος? Εντάξει, νομίζω βελτιώνεται. Χρόνο με το χρόνο νομίζω βελτιώνεται. Και οι περισσότερες ομάδες που από γάμα ανεβαίνουν β', πολλές καταφέρουν και καθιερώνονται στη β'. Δεν πέφτουν κατευθείαν όπως άλλες χρονιές που το θεωρούσαν σίγουρο. Νομίζω χρόνο με το χρόνο, εντάξει, υπάρχει βελτίωση. Υπάρχουν πλέον ακαδημίες αρκετές, βγάζουν πολλά παιδιά από τις ακαδημίες. Πιστεύω και φέτος ένα καλό πρωτάθλημα, έστω και αν η χρονιά μάλλον θα είναι δύσκολη λόγω των καταστάσεων. Ελπίζω ότι θα τα βγάλουμε πέρα. Γιώργο, ποια είναι η καλύτερη σου σεζόν μέχρι στιγμής? Νομίζω θα επιλέξω την περσινή με τον Πανιώνιο, που άσχετα αν διακόπηκε από λόγω κορονοϊού, καταφέραμε και επιτέλους ανεβήκαμε μετά από 2 χρονιές συνεχόμενες σε μπαράζ, έτσι. Το καλύτερο γκολ που θυμάσαι και το θυμάσαι ακόμα, ένα κάποιο γκολ που ήταν καθοριστικό? Θα πω με το Διαγόρα Εγάλεο, που πήραμε τη νίκη με 0-2. Ωραία. Πώς είναι, δεν θα έχεις τον Ηλία Πρασά την καινούρια σεζόν? Είναι πλήγμα αυτό. Εντάξει, είχα συνηθίσει με τον Ηλία και με άλλα παιδιά, ήμασταν δεμένοι χρόνια μαζί, έτσι. Εντάξει, αλλάζουμε παραστάσεις. Ο Ηλίας έμεινε, τους εύχομαι ό,τι καλύτερο. Πιστεύω θα καταφέρουν το στόχο τους στον Πανιώνιο. Αλλά και εμείς εδώ ήρθαμε για ένα στόχο που είναι ένας. Ωραία. Γιώργο, τι μήνυμα στέλνεις εσύ στους φιλάθλους του Θρίαμβου, τι να περιμένουν από εσένα και από την ομάδα στο καινούριο πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας? Να περιμένουν ότι θα παλεύουμε τα παιχνίδια στο 100% σίγουρα, θα προσπαθούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, αυτό που μας δείχνει ο προπονητής, και πιστεύω παιχνίδι με παιχνίδι, βήμα βήμα, να καταφέρουμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται, έτσι. Με αυτή την κατάσταση που επικρατεί, και εντάξει, όσο κόσμος μπορεί να έρχεται, θα καταφέρουμε να δούμε τον καλύτερο αυτό. Ωραία. Καλή σεζόν. Να είστε καλά. Αρκετά γκολ να πετύχεις. Με υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.